υπαριθμών 102-15-4-15, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Παρακαλώ, κύριε Αυγενάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την διευκόλυνση την οποία μου κάνετε και βεβαίως ευχαριστώ για τους συναδέλφους για την παραχώρηση της ερώτησής μου, της ζήτησης ερώτησής μου. Κύριε Υπουργέ, συζητούμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αφορά την κατάσταση που έχει περιέλθει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το βασικό αεροδρόμιο της Κρήτης και το δεύτερο σε όλη την Ελλάδα, σε αφίξεις Νίκος Καζαντζάκης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως προς την εικόνα του, αλλά κυρίως ως προς την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του. Κάνα μια σύσκεψη το Σάββατο το πρωί. Παρόντες ήταν οι περισσότεροι εκ των βουλευτών, αερολιμενάρχες, εκπρόσωποι εργαζομένων, αλλά και πολλοί εκπρόσωποι από τον κλάδο του τουρισμού. Θα σας πω μερικά στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν και θα ήθελα την απάντησή σας. Κύριε Υπουργέ, είναι σημαντικό να μην καταρρεύσει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία ουσιαστική αναβάθμιση, καθιστώντας το κορεσμένο και ποιοτικά προβληματικό. Και οι ευθύνες μας βαρύνουν όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Όχι εσάς φυσικά, δηλαδή ο λίγων εβδομάδων υπουργός. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή είναι καταρχήν ανεξόφλητα τιμολόγια υλικών εργασιών του 2014 και ούτε ένα ευρώ τους τελευταίους 3-4 μήνες. Δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση πιστώσεων του έτους 2015. Έχουμε σοβαρότατη έλλειψη αστυνόμευσης από την προβλεπόμενη αστυνομική δύναμη στον κρατικό αερολιμένα. Έλλειψη προσωπικού της ΕΠΑ, ελεγχτές εν αέρης κυκλοφορίας, και εδώ μένει να εξελιχθεί μια διαδικασία πρόσληψης από τον ΑΣΕΠ που έχει κολλήσει και έχει βαλτώσει και περιμένουμε πώς να εξελιχθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός για ανάδοχο εταιρεία ελέγχου ασφαλείας και δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη παράτασης της σημερινής σύμβασης, αυτό είναι αρμοδιότητα δικιά σας. Τροποποίηση και των υπολείπων ημάντων μεταφοράς αποσκευών με τη μεταφορά του ελέγχου αποσκευών στο υπόγειο με την άμεση έγκριση και δημοπράτηση τεχνικής πρότασης του κρατικού αερολιμένου Ηρακλείου προϋπολογισμού 290.000 ευρώ. Οι θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 6 με 7 με επέκταση του χώρου προς την 126 μονάδα μάχης. Σήμερα υπάρχουν 23 θέσεις και εδώ είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και βεβαίως το αεροδρόμιο παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα στους εξωτερικούς χώρους επιβίβασης, αποβίβασης, επιβατών λεωφορείων, που εδώ είναι θέμα της περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου, αλλά και εσάς προσωπικά. Και μια ακόμα αναφορά, ότι ο αεροσταθμός δεν μπορεί να καλύψει χωρίς επέκταση τις ανάγκες της κίνησης για τα επόμενα 6-7 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, που ελπιστούμε να έχουμε τον ίδιο πολύ και ακόμη περισσότερο τουρισμό. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η δικιά σας πρωτοβουλία. Και είναι εξαιρετικά σημαντική να δούμε τα άμεσα και τα μεσοπρόθεσμα προβλήματα. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ, όπως είπα και πριν, τους τελευταίους 3-4 μήνες. Και παρόλα αυτά, η τουριστική σεζόν ξεκίνησε. Τα τσάρτερς ξεκίνησαν να καταφτάνουν στο Ηράκλειο. Και σήμερα, αν λειτουργεί το αεροδρόμιο, λειτουργεί λόγω του φιλότιμου των εργαζομένων, αλλά και της προσφοράς, της διαρκούς προσφοράς από τους ανθρώπους του τουρισμού. Παρακαλώ πολύ να έχουμε τις δικές σας συγκεκριμένες, σαφείς απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα τα οποία σας παρέθεσα. Κύριε Αυγενάκη, σας ευχαριστούμε. Ο αναπληρωτής υπουργός, κύριος Χρήστος Σπύρτζης. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αυγενάκη, θα σας απαντήσω με βάση αυτά που μου έχει απαντήσει και εμένα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχουν αποδοθεί ήδη από το 2014. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι ακόμη δεν έχει αλλάξει η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Άρα, ναι. Λέει, από το 2014 λοιπόν έχουν αποδοθεί 7 νέες θέσεις στάθμευσης πολιτικών αεροσκαφών σε χώρο της 126 πιναρχίας μάχης. Ως εκ τούτου, ο κρατικός αερολιμένας Ηρακλείου διαθέτει πλέον 24 θέσεις στάθμευσης μεγάλων επιβατικών αεροσκαφών και 4 για μικρότερα αεροσκάφη. Το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση έχει εντοπίσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το πρόβλημα. Οφείλεται κυρίως στην έλλειψη δοκίμων αστυνομικών και έχει προβεί σε απαραίτητες ενέργειες προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας για την επαρκή στελέχωση της αστυνομικής δύναμης στο κρατικό αερολιμένα.
τουλάχιστον κατά τη θερινή περίοδο. Σε ό,τι αφορά τον τομέα του ελέγχου αποσκευών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκπονεί τεχνική μελέτη και προδιαγραφές για τη μεταφορά των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων στο υπόγειο του αεροσταθμού, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κατάσταση μέχρι να υλοποιηθεί η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου αποσκευών σύμφωνα με υφιστάμενη τεχνική μελέτη. Και βρίσκεται, από ό,τι με ενημερώνουν, σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης του έργου «Ανατολική επέκταση του αεροσταθμού» στον ΚΑΙΚ, η οποία εκπονείται από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου με δικούς του μελετητές. Στο τμήμα αυτό της επέκτασης συνολικού εμβαδού 1.200 τετραγωνικών μέτρων, περίπου σε δύο επίπεδα, θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλοια. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατασκευή του έργου από την ΗΠΑ. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σε σχέση με την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων και στο περιβάλλοντα χώρο του αερολιμένα Ηρακλείου, έχει ζητηθεί εγγράφος παραχώρηση των αντίστοιχων χώρων από το ΓΕΑ στην ΗΠΑ. Αυτή είναι η απάντηση και η ενημέρωση που μας δίνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επίσης, από ό,τι βλέπω, η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων από το Ηράκλειο έχει μία αντίστοιχη απάντηση, όπου ενημερώνει ότι προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του όποιου έργου είναι η εκπόνηση και ολοκλήρωση των οριστικών μελετών επέκτασης κτηριακών εγκαταστάσεων και αναδιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, η τροποποίηση και έγκριση γενικού πολυδομικού σχεδίου, καθώς και η έγκριση τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, και χρήματα να υπήρχαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που δεν υπάρχουν, δεν έχουμε βρει τέτοια χρήματα που να έχουν δεσμευτεί να προσανατολίζονται για το έργο της αναβάθμισης του αερολιμένα Ηρακλείου, δεν θα μπορούσε κανένα έργο να δημοπρατηθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριμότητα σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχουν οι αναγκαίες μελέτες, δεν υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσε να δημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσει. Επομένως, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τις προηγούμενες ερωτήσεις που έχετε κάνει στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήταν ο χρόνος άλλωστε τέτοιος που δεν το επέτρεπε. Έχουμε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Έχει τεθεί το θέμα σε πρώτη προτεραιότητα και πιστεύουμε ότι μέσα στο Μάιο θα συναντηθούμε και με τους άλλους φορείς της Κρήτης για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε την αναβάθμιση του Ηρακλείου, του αεροδρομίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κύριε Αυγενάκη, για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας με τρόμαξε. Και με τρόμαξε διότι απαντήσατε ως προϊστάμενος μιας υπηρεσίας του Υπουργείου σας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προϊσταμένους υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, και όχι ως αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος που έχετε την ευθύνη να προείσταστε σε αυτό τον τομέα. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι πρώτα απ' όλα, εάν ήταν όντως προτεραιότητα, όπως λέτε, θα είχατε στοιχειωδώς ενημερωθεί για αυτά τα οποία μας διαβάσατε λίγο πριν. Και μάλιστα με κακής ποιότητας ανάγνωση, διότι αυτά τα στοιχεία είναι ανακριβή. Πρώτα απ' όλα, χώροι στάθμευσης για να υπάρξουν πρέπει να ανανεωθεί η παραχώρηση, το μίσθωμα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει γίνει. Κτηριακή επέκταση. Σε ενημερώνω ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αναζητούνται χρήματα. Όμως, αν με προσέχατε λίγο στο ξεκίνημα. Α, και βέβαια και κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει η διοίκηση του ΣΥΠΑ? Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εσείς δικαιολογείστε να μην συνεχίσετε να λειτουργείτε το κράτος? Αλλάξτε λοιπόν. Ή δουλέψτε λοιπόν. Το κράτος έχει συνέχεια. Ο τουρισμός ξεκίνησε. Και εσείς μου επικαλείστε ότι δεν έχει αλλάξει η διοίκηση της ΣΥΠΑ. Δηλαδή να πούμε στους τουρίστες, περιμένετε. Και όταν αλλάξουμε εμείς διοίκηση, τότε θα λύσουμε τα στοιχειώδη, βασικά, απολύτως απαραίτητα προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε ένα ασφαλές αεροδρόμιο. Και είπα το εξής. Είπα για τα άμεσα και τα μεσοπρόθεσμα. Για τα άμεσα, κύριε Υπουργέ, έχω να σημειώσω τούτο. Πέρυσι το 2014 μετακινήθηκαν 6.134.386 πολίτες. Είχαμε έσοδα δηλαδή πάνω από 65 με 70 εκατομμύρια στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Τα έσοδα, τα χρήματα που απαιτούνται για τις λειτουργικές, σημειώστε, λειτουργικές ανάγκες, είναι μόλις έσοδα 3 ημερών σε μια full season περίοδο. Αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε τώρα, έτσι.
Και εσείς μου λέτε ότι ξέρετε δεν έχουν γίνει μελέτες, ούτε που δέχεις λεφτά, οπότε μια χαρά είμαστε, το πρόβλημα κάτω από το χαλί και όλα εντάξει. Ακούστε κύριε Υπουργέ, τώρα τα ψέματα τελειώσανε, είστε κυβέρνηση, που σημαίνει πέρα από το να συζητάτε, πέρα από το να γενικολογούμε, πρέπει να κυβερνάτε. Και πρέπει να κυβερνάτε σημαίνει τι, ότι παίρνετε ευθύνες, ότι έχετε προϊσταμένους, υφισταμένους, έχετε ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να συνεργαστείτε, καλά, κακά, αρέσετε, δεν αρέσετε, τους αρέσετε, τους αρέσει και πρέπει να βγάλετε δουλειά. Διαφορετικά να πούμε στους τουρίστες, μην έρχεστε, διότι μας προκαλείτε και ζημιά και άγχος που πλακώνετε τόσο πολύ και δεν ξέρουμε τι να σας κάνουμε. Και κάτι ακόμα, είπα στην αρχή, ότι υπάρχουν ευθύνες όλων μας. Κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα αυτό υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές, υπερβαίνει τις κομματικές αποχρώσεις. Αν αύριο ομιγέννητο συμβεί το οτιδήποτε, εσάς είστε καλυμμένος από αυτή την απάντηση που μου δώσατε. Είμαι βέβαιος πως όχι. Γι' αυτό ευχόμαστε και ελπίζουμε πρώτα απ' όλα να συνεχίσει αυτό το φιλότιμο, αυτή η τύχη και η συνέπεια που μέχρι στιγμής έχουν δείξει τα γερασμένα μηχανήματα. Αναφέρθηκα και σε εξοπλισμό. Είπα μόνο κτίρια, πως επικεντρωθήκατε. Και μια κουβέντα ακόμα, μια και εσείς περιμένετε το Μάιο να κάνετε μια σύσκεψη. Κύριε Υπουργέ, αύριο το πρωί σας καλώ εγώ λοιπόν, 12.30 ώρα, στο γραφείο του προϊσταμένου σας Υπουργού, του κύριου Σταθάκη, όπου θα είμαστε εκεί πέρα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και όποιοι άλλοι συνάδελφοι εξ Ηρακλείου θελήσουν να βρεθούν, να συζητήσουμε για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Σας καλώ εγώ λοιπόν σε μια συνάντηση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι και ελκύει, ελπίζω, εύχομαι και περιμένω να είστε πραγματικά ενημερωμένοι και να πάρετε με τσαγανό και με πάθος στην πλάτη σας αυτή την ευθύνη του αεροδρομίου, του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ελλάδα. Σε αφήξεις, όχι σε μέγεθος, όχι σε εγκαταστάσεις, όχι σε προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είναι σημαντικό το ζήτημα, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Κύριε Αβγενάκη, δεν ξέρω αν σας τρόμαξε. Θα ήταν καλό όμως αυτά που είπατε σε εμάς να τα πείτε μπροστά στον καθρέφτη. Και εσείς είπατε στην πρωτομιλία σας ότι δεν ήταν. Στην πρωτομιλία σας είπατε ότι είναι ευθύνη όλων μας, αλλά όχι δική μας. Είναι προφανές αυτό. Το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Το ξέρει και η Κρήτη. Ωραία. Αμφισβητήσατε τα στοιχεία. Είπατε δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουμε αλλάξει τη διοίκηση ακόμη. Άρα αμφισβητείτε τα στοιχεία της διοίκησης που εσείς είχατε βάλει. Κάνετε αυτοκριτική. Δεν είναι εδώ πέρα η παλιά κυβέρνηση, είναι άλλη. Αν θέλετε, πηγαίνετε στα κομματικά σας γραφεία, πείτε σε αυτούς που επέβλεπαν την ΗΠΑ και που όρισαν τη συγκεκριμένη διοίκηση, που δίνανε, δίνουν και δεν ξέρω αν θα δίνουν και στο μέλλον τα στοιχεία που εσείς καταγγείλατε ως πλαστά και ψεύτικα και καλέστε τους. Μη μας λέτε λοιπόν τα στοιχεία των υπηρεσιών που εποπτεύουμε στους φορείς, στις διοικήσεις που εσείς έχετε ορίσει, είναι ψεύτικα. Δεύτερο, προσκλήσεις θα έπρεπε ή θα οφείλατε να κάνετε τέτοιου είδους πριν 3 μήνες. Όταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν ήταν ο κύριος Στρατάκης, ήταν άλλοι. Τώρα κάνουν άλλοι προσκλήσεις και άλλοι θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Εμείς αυτό που θα δεσμευτούμε απέναντι στους φορείς της Κρήτης και στο λαό της Κρήτης είναι ότι θα είμαστε από πάνω και για το αεροδρόμιο και για τα άλλα έργα. Πριν 2 μέρες ήμασταν στην Επιτροπή, ήσασταν και εσείς. Τα ίδια πράγματα λέγαμε. Τα ίδια δεν λέγαμε. Έτσι, τα ίδια λέγαμε. Κοιτάξτε, το προνόμιο των Υπουργών Χουντίνη το είχατε εσείς, να τα λένε μαγικό ραβδάκι. Αυτά τα προβλήματα θέλουν και χρόνο, θέλουν και δουλειά, θέλουν και χρήματα. Αυτό θα μας αφήσει το χρόνο να το αποδείξουμε και θα το κρίνουν άλλοι. Ευχαριστώ πολύ.